Καθόλου, το ακούσατε και νωρίτερα, καθόλου δεν αρέσει την Άγκυρα αυτή η διαρκή σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία και έτσι προσπαθεί τώρα να προσεγγίσει το βασίλειο των Σαούντ μέσω της Ιεμένης και του πολέμου δι' αντιπροσώπων που διεξάγεται σε αυτήν την πολύ φτωχή χώρα της Χερσονήσου. Θα μας πει περισσότερα ο Σωτήρης Δανέζης για αυτήν την ιστορία που έχει ενδιαφέρον, Σωτήρη. Πραγματικά, με αιχμή του δόλατος τους τζιγαντιστές από τη Συρία και οδηγώ την τακτική που ακολούθησε σε Λιβύη και Κάφκασο, ο Ερντογάν φαίνεται πως μετακινεί ξανά τους μισθοφόρους της Τουρκίας με σκοπό αυτή τη φορά να προσφέρει υπηρεσίες στη Σαουδική Αραβία και στον πόλεμο που διεξάγει το Ριάντ στην Ιεμένη κατά των ανταρτών Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Πολλαπλές πηγές αναφέρουν πως η Άγκυρα ετοιμάζεται να προσφέρει στήριξη στο κόμμα μεταρρύθμισης Αλ-Ίσλαχ, ένα σουνιτικό παρακλάδι της μουσουλμανικής αδερφότητας και κατ' εξαίρεση σύμμαχο της Σαουδικής Αραβίας, στον αιματηρό πόλεμο στην Ιεμένη. Τις τελευταίες εβδομάδες πληροφορίες κάνουν λόγο για συγκέντρωση τουρκικών στρατιωτικών οχημάτων στο de facto προτεκτοράτο της Τουρκίας, στη Σομαλία δηλαδή, με τελικό προορισμό το λιμάνι της Κένα στην Ιεμένη. Παραλήπτες του τουρκικού στρατιωτικού εξοπλισμού πιστεύεται πως είναι οι Σουνίτες μαχητές της Ίσλαχ. Την ίδια ώρα, μισθοφόροι από τη Συρία και τη Λιβύη, που βρίσκονται στο μισθολόγιο της Άγκυρας, λέγεται πως οδεύουν για να υπερασπιστούν την πόλη Μαρίμ της Ιεμένης, το τελευταίο προπύργιο των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία στα βόρεια. Το καλοκαίρι είχαν αναφερθεί μετακινήσεις μισθοφόρων και προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή μαχητές της Αλ-Ίσλαχ μεταφέρονταν από την Ιεμένη και εντάσσονταν στις τάξεις του τουρκικού μισθοφορικού στρατού που πολεμούσε στο πλευρό του Σάρατ στη Λιβύη. Οι κινήσεις τώρα μισθοφόρων στη γεωπολιτική σκακέρα είναι μία ακόμη προσπάθεια του Ερντογάν να αναστήσει τις νεκρές σχέσεις της Άγκυρας με το Ριάντ, προσφέροντας δύο αντιπροσώπων τη στήριξή του στην πολεμική περιπέτεια της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη. Οι τελευταίες εξελίξεις βέβαια δεν περνούν απαρατήρητες από το στρατηγείο των Χούθη, με τον μέλος του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Ανταρτών να προειδοποιεί τον Ερντογάν να μην τολμήσει να εισβάλλει στην Ιεμένη, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα είχε καλό τέλος ούτε για τον ίδιο, ούτε για την κυβέρνηση και το στρατό λοιπόν, της Τουρκίας. Άλλο ένα μέτωπο που φαίνεται εμέσως ότι ανοίγει ο Ερντογάν με στόχευση τη φιλία με τους Σαουδάραβες. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.